Γεια σας, γεια χαρά φίλοι και φίλες του Game Over GR. Παρακολουθείτε ένα καινούργιο βίντεο από την ομάδα του Game Over, το οποίο είναι ουσιαστικά η επιστροφή αυτού που λέγαμε παλιότερα Vidcast, δηλαδή το εβδομαδιαίο μαγκασίνο. Το μαγκαζίνο, ήμουν σίγουρο. Ρε φίλε, είναι πάει πακέτο αυτό, το εβδομαδιαίο μαγκαζίνο του Star. Ναι. Λοιπόν, εβδομαδιαίο βιντεάκι του Game Over, βγαίνει κάθε Παρασκευή, που θα έχουμε μια ανασκόπηση στην επικαιρότητα, στα reviews που δημοσιεύσαμε στο site και στις κυκλοφορίες, στα νέα παιχνίδια, νέες κυκλοφορίες. Αριστερά μου, ναι, αριστερά καλά δείχνω, είναι και οι κάμερες περίεργες, Σάββας Καζατζίδης. Και κάτω, εδώ, στο κέντρο, Νικόλας Μαρκόγλου. Καλά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε παλιά Vidcast, παιδιά. Δεν ξέρω πώς νιώθετε ωραία. Κανονικά τα ίδια μέχρι χθες. Τα ίδια, οι ίδιες κάμερες, τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, επειδή δεν έχουμε και πολλά παιχνίδια, δεν είχαμε και πολλά reviews, θα πάμε πρώτα να κάνουμε ένα γρήγορο σχολιασμό στα reviews της εβδομάδας. Βέβαια θα μείνουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ο πιο ευρύ σχολιασμός γίνεται στα webcast, κλασικά, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9. Αλλά είπαμε να κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση τι είχαμε αυτή την εβδομάδα, τα οποία είναι λίγα. Οπότε ξεκινάμε από αυτά. Την Τρίτη δημοσιεύσαμε το review μας για το Hitman 3, με κείμενο του Απόστολου, ο Απόστολος Δρέζος έγραψε το κείμενο. Είπαμε τη Δευτέρα κάποια πράγματα, ο Αποστόλης έμεινε πολύ ικανοποιημένος από το Hitman 3, 9 του έδωσε αν θυμάμαι καλά, και εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό, γιατί δεν παίζω Hitman και δεν ξέρω, αλλά έχει παίξει ο Σάββας, όχι το Hitman 3, γενικώς ξέρει από Hitman, οπότε άμα θέλει μπορεί να μας πει μερικά πράγματα. Το 3 δεν το είδα καθόλου, ούτε βίντεο, το κλασικό το κομματάκι εκεί στο Ντουμπάι είναι, στους ουρανοξύστες. Είναι Ντουμπάι, έχει Ντάρτμουρ στην Αγγλία, έχει Αργεντινή. Ντουμπάι, εκεί ναι, λίγα ναι, πράγματα έχω δει. Ξέρω ότι και τεχνικά είναι εντυπωσιακό, πέρα από αυτά που γράφουμε στο review, και με ένα φίλο δηλαδή που το τελείωσε χθες στο PC, πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι, χωρίς να αλλάζει και πολλά πράγματα από τη συνταγή του 1 και 2. Mm. Είναι αυτό σταθερή αξία και είναι τυχερή της IO, γιατί δεν το κάνει και κανείς άλλος με τον ίδιο τρόπο. Από ό,τι διάβασα σήμερα στην είδηση που ανέβηκε, έφεραν ίσα βάρκα ίσα νερά τα έξοδα. Σε μια εβδομάδα. Σε 4, 5, 6 μέρες. Ναι, πόσο. Ναι, ναι. Μακάρι να ισχύει αυτό και για όλα τα παιχνίδια που το αξίζουν. Και ίσως είναι αυτό και ενδεικτικό του ότι το παιχνίδι που έχει δεχθεί ιδιαίτερη φροντίδα και έχει δημιουργηθεί με αγάπη και αξίζει τον κόπο, δεν έχει και τελικά προβλήματα βιωσιμότητας. Ούτε το παιχνίδι, ούτε η εταιρεία. Και είναι self-published, έτσι. Έχουν δηλαδή την αρρωγή της Square. Τρομερά. Ναι. Πολύ σημαντικό. Και είναι και ότι γίνεται αυτό με όρεξη και βγαίνει καλό το αποτέλεσμα, ότι πουλάει, είναι και πολύ θετικό και από την άποψη ότι είναι και λίγο νης το παιχνίδι, έτσι. Δεν το είδω σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ναι, το κλασικό το shooter που λες, ότι ναι, ένα shooter που απευθύνεται σε ένα τεράστιο κοινό, επειδή ξέρω εγώ είναι πιο εύπεπτο, casual, ξέρω εγώ. Ναι, είναι ενής, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Hardcore stealth παιχνίδι. Stealth βέβαια και από την άποψη ότι είσαι, όλοι σε βλέπουν, αλλά πρέπει να κάνεις, καταλαβαίνετε. Το ιδιαίτερο stealth του Hitman, ναι, ακριβώς. Ναι, είσαι διακριτικός, ας πούμε. Το καμουφλάζ. Ναι. Και βασίζεται παράλληλα και πάρα πολύ στο replayability. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, πέντε πίστες έχει. Πέντε πίστες είναι τεράστιες αυτές οι πίστες, αλλά και πάλι είναι πέντε πίστες. Οπότε βασίζεται πολύ και στο replayability. Οπότε ναι, το αποκρίνεται σε πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Τώρα, Νικόλα, που λες. Ναι. Καλό είναι να αναφέρουμε ότι όσοι είχαν τις προηγούμενες εκδόσεις, ουσιαστικά γίνεται ένα πακέτο και κάποια πράγματα που υπάρχουν μόνο στο νέο, στο Hitman 3, μπορούν και μεταφέρονται πλέον στα προηγούμενα. Δηλαδή, οπλισμοί, κινήσεις, πράγματα, έτσι, πάνε και πίσω. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε στο παλιό μπορεί να ανανεωθεί ως content χρησιμοποιώντας πράγματα που υπάρχουν στο 3. Οπότε, μπορείς να περάσεις πάλι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει, όπως το καταλαβαίνω,
αν το ξέρεις και εσύ, ότι ουσιαστικά εγκαθιστάς το 3 και μέσα από το μενού του 3 έχεις πρόσβαση σε όλα. Πρόσβαση σε όλα, ακριβώς. Για να μην μπαινοβγαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται ένα πακέτο με όλα μαζί. Εφόσον τα έχεις. Εφόσον τα έχεις, εφόσον τα έχεις, ναι. Και είναι... θέλω να πω ότι είναι δώρο το 1 και 2. Ναι, τελικά δεν είναι. Και εγώ είχα μπερδευτεί στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λέω έτσι όπως το. Και είναι και ωραίο που έβγαλε τα έξοδα τόσο, τόσο γρήγορα. Γιατί φαίνεται ότι και αυτό το μοντέλο του πώς δώσαν το παιχνίδι είναι μάλλον το καλύτερο. Γιατί αν θυμάστε το πρώτο το είχαν βγάλει σε επεισόδια. Επεισόδια. Κάθε πίστα ανά 2 μήνες πόσο πήγε. Και δεν πρέπει να τους πήγε πολύ καλά αυτό. Γενικά αυτό με τα επεισόδια νομίζω ότι είναι, είναι τελείως λάθος. Δηλαδή πρέπει όλοι να αναθεωρήσουν, όσοι σκέφτονται δηλαδή έτσι, να αναθεωρήσουν λιγάκι αυτό το πράγμα. Πέτυχε με τα ποτέ με κάποιο παιχνίδι αυτό με τα επεισόδια? Half-Life. στο, στο Life is Strange. Γιατί το Life is Strange είχε επιτυχία, αλλά νομίζω ότι αυτό έγκυται στο ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από ό,τι λέτε, όσοι το έχετε παίξει, εγώ δεν το έχω δει το Life. Δεν νομίζω να έχει κανείς ένσταση με το να έπαιρνε κατευθείαν ολόκληρο το Life, Life Strange. Ακόμα και τότε. Η όποια επιτυχία που είχε όμως ήταν και επειδή τουλάχιστον καταφέρανε και διατηρήσανε το, το χρονοδιάγραμμά τους, έτσι. Ανά 2 μήνες, πότε, ανά 2 μήνες, έλεγε αυτό. Γιατί έχουμε δει περιπτώσεις που τελικά θα το κάνουμε λίγο αναβολή. Σίγουρα προτιμώ να το παίρνει ολόκληρο όμως αυτό. Πάντως για την IO, αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, για μένα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό και ενθαρρυντικό success story, δηλαδή μια εταιρεία η οποία επιμένει σε αυτό που ήξερε να κάνει πάρα πολύ καλά, ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού, ακόμα και σε ένα, όπως είπαμε, σχετικά αντιεμπορικό και όπως το είπε ο Νίκος, νης κοινό. Αυτό, wing-wing, κλείσιμο ματιού σε μεγάλες εταιρείες που αποφάσισαν ότι αντίστοιχα franchise, niche, είτε είναι stealth είτε είναι άλλο υλικό, προφανώς δεν είναι βιώσιμα ή δεν αρέσουν στο board της εταιρείας ή στα διευθυντικά στελέχη κτλ. Που σημαίνει τελικά ότι ακόμα ευτυχώς στο gaming, πέρα από την κινητήριο δύναμη που είναι παιδιά πώς θα γεμίσουμε τις τσέπες, υπάρχουν και εταιρείες που λένε θα τις γεμίσουμε με τις τσέπες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αλλά με κάτι που συνεχίζουμε να αγαπάμε και κάτι που μας αρέσει. Και κάτι που αρέσει. Και όχι σε όλο τον κόσμο, όχι σε όλη την οικουμένη, όχι στην Ηφίλιο, σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι. Και μας είχε ανησυχήσει η ιστορία με την IO, έτσι, όταν είχαν ανακοινώσει από τη Square ότι τέλος. Μα ήταν για κλείσιμο. Ναι, ναι. Λέγανε και αυτοί ότι. Κάτι δεν πάει. Και όχι μόνο αυτό, πήρανε και James Bond στην πλάτη τώρα. Αυτό, ναι. Ναι, έχουμε και το James Bond να τρέχει. Ναι. Εγώ θέλω Mini Ninjas 2 πάντως να πω. Mini Ninjas 2, Πρέπει να είναι το μόνο που δεν έχω παίξει το δικό τους. Καλά και τα Hitman τα τελευταία δεν έχω παίξει, αλλά έχω επαφή με τη σειρά. Αλλά το Mini Ninja έχει οργή από πού και ως πού, ρε παιδιά. Ναι, ναι, το πουθενά ήταν αυτό. Εγώ το είχα χιλιαρίσει, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, μετά περνάμε να πάμε στο ενδιάμεσο, για να το περάσουμε λίγο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Την Πέμπτη το βράδυ δημοσιεύτηκε το review του Jinga ή Ginga, συγγνώμη αν το λέω λάθος, Force. Ένα bullet hell ουσιαστικά παιχνίδι, κλασικό 2D shooter δηλαδή, τύπου Raiden, αλλά όμως στον οριζόντιο άξονα. Όχι, συγγνώμη, στον κάθετο άξονα, στον κάθετο άξονα, στον οριζόντιο. Δηλαδή από, από κάτω προς τα πάνω. Ναι, το βλέπεις από πάνω και πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω η κίνηση. 1982, πώς το λέγανε. 1940. Η Capcom δεν είχε. Ναι, καλά, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο, αλλά μας έστειλαν κωδικό από τον publisher του παιχνιδιού τώρα πριν λίγες μέρες και τον έστειλα στο Μιχάλη. Ο Μιχάλης Χασάπης έγραψε το κείμενο. Και γιατί βγαίνει σε special limited edition, συλλεκτική retail κλπ. Και μας έστειλαν οι άνθρωποι κωδικό. Και μιας και δεν το είχαμε δει ποτέ, ήταν ευκαιρία. Δεν είναι και πολύ παλιό δηλαδή, αλλά είναι κάποιων μηνών παιχνίδι. PS4 κυκλοφορεί για την ώρα μόνο. Και είναι ένα, από ό,τι είπε ο Μιχάλης, πάρα πολύ καλό δουλεμένο. Συναρπαστικό, το έχει περιγράψει σε γενικές γραμμές. Bullet hell παιχνίδι. Δύσκολο. Όλα τα παιχνίδια αυτά είναι δύσκολα, παιδιά, να ξέρετε. Υπάρχουν φάσεις δηλαδή που πρέπει να περάσεις με κινήσεις χιλιοστού ανάμεσα από σφαίρες για να καταφέρεις να τη βγάλεις καθαρή.
Ενδιαφέρουσα περίπτωση, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο GameOver.gr γι' αυτό. Και μετά το τρίτο review. Εγώ ξέρω ότι απλά ήταν σχεδιασμένα όλα αυτά τα παιχνίδια να σου τρώνε 50 ακριβώς. Ξεκάθαρα. Στα μηχανήματα. Ξεκάθαρα. Αυτό έχω να πω. Ναι. Και από τότε τα μίσησα όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Ήταν φτιαγμένα. Κοσάρικα και 50. Εγώ δεν κατάφερνα να παίξω πάνω από 4-5 λεπτά σε αυτά τα παιχνίδια. Ποτέ. Ποτέ. Αποφεύγεις, φτάνεις στο boss το πρώτο, το βγάζεις, ξεκινάει στο δεύτερο, ξαφνικά η οθόνη γεμίζει. Γεμίζει. Και λες, okay. Αυτό ναι. Είπαμε, κάνα Space Invaders, κάνα Phoenix, το Φίνικα που λέγαμε παλιά, μέχρι εκεί. Και δεν ήταν που ήταν πανδύσκολα, ήταν και one shot kill, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω που είχαν πάρα τα παιδί μου να πίσω και ας φάω μερικές, αλλά συνεχίζω. Ήταν μια σφαίρα. Ό,τι πάρα, ναι, μόνο... Ναι. Ναι, ήταν okay. κολαστήρια. Λοιπόν, και το τρίτο review της εβδομάδας ήταν το Medium. Ο Νικόλας το έγραψε αυτό. Το νέο παιχνίδι της Bloober Team, Πολωνοί, που έχουν ένα καλό σερί. Μπορεί να μην έχουν κάνει το breakthrough, αλλά γενικά κινούνται σε καλά μονοπάτια. Με Layers of Fear, με Observer, με Blair Witch. Blair Witch. Και τώρα με αυτό, ναι. Ναι, Νικόλα, εσύ έγραψες το review, αν έχεις κάτι επιπλέον να πεις, τα είπες βέβαια αναλυτικά. Έχουμε μια σταθερή πορεία προς τη βελτίωση. Εντάξει, το λέει Σοφία 2 φαν και λίγο ότι το βγάλαν για να βγει, δεν ξέρω, δεν μου έκανε για τέτοιους. Συγγνώμη, το, παρένθεση πίσω διακόπτω, το λέει Σοφία 2 νομίζω πρέπει να... Την πάτησαν με αυτό γιατί το τρέχανε παράλληλα με τον Blair Witch. Ήταν σαν side project. Ναι, είχαν βγει ένα, 2 μήνες διαφορά. Ναι, κάπως ναι. Έτσι. Ναι. Φαινόταν ότι το Blair Witch είχε δεχτεί πολύ περισσότερη προσοχή. Γιατί το Blair Witch ήταν πολύ πιο αξιόλογο παιχνίδι. Στο Medium είναι λίγο. Το έγραψε και στο review βασικά. Είναι από τα παιχνίδια τώρα που λες τους έκανε καλό ή τόση προβολή ή όχι. Γιατί είναι το. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια που είναι αποκλειστικά για τη νέα γενιά. Το άλλο είναι το Demon's Souls. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο που είναι αποκλειστικά για τη νέα γενιά. Το Medium είναι αποκλειστικά για τα Series X και S. Ναι. Επομένως αυτό από μόνο το χτίζει κάτι προσδοκίες. Γιατί όταν ακούς για ένα παιχνίδι ότι θα βγει μόνο σε μια καινούργια γενιά, λες OK, κάτι θα έχει αυτό που δεν μπορούσαμε να το δούμε πιο πριν, έτσι. Και έχει ίσως κάτι. Και γιατί... είναι μεγάλη εξαίρεση, συγγνώμη σε διακόπτω, απλά να προσθέσω ότι είναι πραγματικά εξαίρεση, ειδικά για το οικοσύστημα της, για την οικογένεια της Microsoft. Γιατί η Microsoft ήταν απόλυτη στο ότι για 2 χρόνια όλα τα παιχνίδια θα βγαίνουν παντού σε Xbox κονσόλες. Αυτό είναι τα μεγάλη εξαίρεση. Τα δικά της. Το λέω αυτό είναι... με... Ναι, το λέω με την έννοια του ότι okay, αυτό δεν είναι ακριβώς exclusive, είναι timed exclusive. Είναι λίγο περίεργο το καθεστώς με το οποίο κυκλοφόρησε. Είναι exclusive, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει και σε άλλες κονσόλες. Όπως το, και το Blair Witch. Ναι, ναι, υπόψη είναι ότι η ανάπτυξη και παραγωγή είναι από την Bloober, έτσι. Ναι, ναι. Είναι σχετικά, δεν είναι μικρή ομάδα, αλλά... Θα μπορούσε να το πεις και indie με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια από την άποψη ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη εταιρεία. Οπότε ως προς αυτό θα πρέπει να έχει κάποιος καταρχήν να ξέρει ότι είναι η εταιρεία που έβγαλε τα παιχνίδια που είπαμε και ήταν σε AA κυβικά και θα πρέπει να έχεις ανάλογες προσδοκίες. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένεις από μια εταιρεία ξαφνικά να πάει στο AAA και να έχει ξεφύγει και να βγάλει το... την επόμενη ναυαρχίδα μιας κονσόλας, έτσι. Οπότε έχοντας στο μυαλό σου ότι παραμένει στα AA standards, ναι, θα το ευχαριστηθεί πιστεύω κάποιος το παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι θα πάει πρωτίστως σε μια αφηγηματική εμπειρία, ας πούμε, ότι δεν θα είναι... Το gameplay, ας πούμε, είναι συνοδευτικό. Δεν είναι και walking simulator εντελώς. Κάνεις πράγματα, αλλά είναι συνοδευτικό. Το βασικό κομμάτι του εμπειρίας είναι η αφήγηση και το οπτικό τομέα, που εντάξει είναι όμορφο, είναι πολύ όμορφο, έτσι. Και αυτό το στοιχείο που έχει, που γι' αυτό το λόγο το βγάλαν στην νέα γενιά μόνο, επειδή είπαν μόνο με τον SSD ή με σύγχρονους σκληρούς δίσκους, γιατί και σε υπολογιστή θα τρέχει κανονικά, που δεν έχουν SSD κατά ανάγκη. Αλλά μόνο με εξελιγμένη τεχνολογία αυτών των δίσκων μπορούν να πετύχουν αυτό το εφέ των 2 ταυτόχρονων κόσμων στην οθόνη.
Που αυτό ήταν και το πρώτο διαφημισμένο του στοιχείο, ο κόσμος των ζωντανών και ο κόσμος των πνευμάτων να τους βλέπεις ταυτόχρονα. Είναι, εντάξει, είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Στις 7-8 ώρες, δεν χρειάζεται να είναι και παραπάνω αυτά τα παιχνίδια, πιστεύω. Όταν δεν έχουν γερές βάσεις gameplay, δηλαδή πόσο να ασχοληθείς με ένα παιχνίδι πριν σε κουράσει, πόσο σενάριο, ας πούμε, να δεις έτσι. Αλλά λέει μια ωραία σκοτεινή ιστορία. Όσο το παίξετε, κάντε λίγη υπομονή στις πρώτες 3 ώρες περίπου, γιατί μετά έχει μια σκηνή που γίνεται, που εκεί αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον. Αλλά για την Bloober ως τώρα νομίζω είναι η καλύτερη τους προσπάθεια. Και είναι πολύ θετικό, γιατί αυτό δείχνει βέβαια έμπρακτα ότι έχουν μια συνεχή εξέλιξη. Ναι, ναι. Ευχάριστο. Και αυτό δεύτερο ευχάριστο. Μπορεί να βγάλουν κάποια στιγμή και το επόμενο εντός εισαγωγικών Silent Hill, πιο. Κανείς δεν ξέρει. Άμα το παλέψουν πολύ, μπορεί το να... Το Blair Witch πάντως ήταν αξιοπρεπέστατο παιχνίδι. Το είχα ξεκινήσει με πολύ... με μεγάλη επιφυλακτικότητα, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι τελικά. Οπότε με την ίδια καλή διάθεση θα ξεκινήσω και το Medium. Ναι, το οποίο όπως έχουμε πει είναι και στο Game Pass, οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε όλοι όσοι έχετε Xbox και έχετε συνδρομή, οπότε χωρίς κανένα κόστος. Λοιπόν, αυτά ήταν τα reviews της εβδομάδας. Πάμε λίγο να δούμε τις νέες κυκλοφορίες που, εντάξει, επαναφέρουμε, συγγνώμη, τα Vidcast που περιλαμβάνουν και νέες κυκλοφορίες σε μια εποχή που οι κυκλοφορίες είναι τα χάλια τους στα μαύρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, όπως πάντα, παιδιά, οι κυκλοφορίες, θα το λέω συχνά και συγγνώμη σε κάθε εκπομπή, σε κάθε επεισόδιο, ότι διαλέγουμε τις 6-7-8 πιο σημαντικές στο άρθρο που συνοδεύει αυτό το βίντεο, ή τέλος πάντων στο κύριο άρθρο εντός του Game Over GR, που υπάρχει αυτό το συνοδευτικό βίντεο. Υπάρχει πλήρης λίστα με τις κυκλοφορίες της εβδομάδας αυτής. Και εδώ λέμε τις πιο σημαντικές, αυτές που ξεχωρίζουμε τέλος πάντων εμείς. Αυτή την εβδομάδα, 25 με 31 Ιανουαρίου, που κλείνει ο μήνας, έχουμε δύο απανωτές κυκλοφορίες από την Daedalic, τη γερμανική, τα adventure παιχνίδια Dark, που βασίζονται στο σύμπαν Dark Eye, σε αυτό το high fantasy δεν είναι, ή απλώς fantasy. Fantasy, δεν fantasy. Θυμάμαι για high fantasy, αλλά... Δεν fantasy. Έχει elves και τέτοια, δεν θυμάμαι, δεν τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, και νάνους έχει κανονικά. Λοιπόν, The Dark Eye λέγεται, είναι γερμανικό αυτό το franchise, είναι βιβλία, επιτραπέζια, σάβα να κάνω λάθος, με διορθώνεις. Ναι, και RPG. Και RPG. Λοιπόν, και είναι PC το... RPG. Ναι. Είναι το Memoria, The Dark Eye Memoria και το The Dark Eye Chains of Satinav, που είναι συνέχεια του Memoria. Είναι παλιά παιχνίδια. Για το Chains of Satinav έχουμε review από την έκδοση PC πολύ παλιότερα, από τον Αλέξανδρο. Αυτά βγαίνουν τώρα και τα δύο, Xbox One, PS4 και Switch. Λοιπόν, μετά έχουμε το Medium, για το οποίο μιλήσαμε μόλις. Έτσι, που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα για Xbox Series XS μόνο, όχι One, και PC. Είναι exclusive για τη Microsoft αυτά, με το οικοσύστημα της Microsoft. Μετά έχουμε το Golden Force, ένα side-scrolling platformer, νομίζω και αυτό από Πολωνούς είναι, αν δεν κάνω λάθος. Το έχουμε κάνει review ο Κώστας Παπαμήτρου πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, μας είχε έρθει κωδικός και άρεσε στον Κώστα. Indie παραγωγή. Το Pedestrian βγαίνει σε PS4 και σε PS5. Ο Νικόλας είχε κάνει το review γι' αυτό πριν κάνα χρόνο, μου είχε πει, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς ένα χρόνο πριν. Ιανουάριο είχε βγει και πέρσι. Ναι. Μπάζλ είναι αυτό, έτσι. Αυτό με τις πινακίδες που... Kickstarter ήταν, με το... τεχνοτροπία από τα ανθρωπάκια που βλέπουμε στις πινακίδες, όπως είναι. Στον δρόμο στις πινακίδες, ναι. Έξυπνο ήταν. Κάνα 2-3 ώρες κρατάει, δεν είναι πολύ, αλλά... Είναι ωραίο το πώς το έχουν κάνει, ότι περνάει από πινακίδα σε πινακίδα, έχει έξυπνους γρίφους. Ναι, είναι μια πολύ συμπαθητική προσπάθεια. Ναι. Έχουμε στη συνέχεια ένα JRPG, το Atelier Riza 2, Lost Legends and the Secret Fairy. PS4, PS5, PC και Switch αυτό κυκλοφορεί από Koei Tecmo. Δεν ξέρω καθόλου το franchise, δεν μπορώ να πω κάτι. Και τέλος, νομίζω, μαζί με το Medium, που είναι πολύ δυνατό παιχνίδι, δυνατό όνομα και αναμενόμενο,
είναι η κυκλοφορία της συλλογής Yakuza, The Yakuza Remastered Collection, που περιλαμβάνει το Yakuza 3, Yakuza 4 και Yakuza 5, τα οποία όμως πωλούνται και αυτόνομα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να πάρει μόνο το Yakuza 3, μόνο το Yakuza 4 ή μόνο το Yakuza 5. Για Xbox One και PC, γιατί αυτά είχαν κυκλοφορήσει πέρσι, αυτή η συλλογή πέρσι σε PS4. Τώρα, και Game Pass. Ακριβώς αυτό, μπράβο Σάββα, και Game Pass. Και εγώ, παιδιά, δεν ασχολούμαι με τη σειρά Yakuza. Είναι ο Σταύρος που παίζει πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος παίζει πάρα πολύ. Βλέπω και στο chat που μας γράφουν στις εκπομπές και στο Discord που νομίζω και ο Άγγελος έχει ξεκινήσει. Όποιος ξεκινήσει αυτό το πράγμα παθαίνει κάτι, έτσι. Πρέπει να είναι πολύ καλά παιχνίδια αυτά όλα. Είναι πολύ καλά, μα για κάποιο λόγο έχουν και τόση τεράστια επιτυχία. Στην Ιαπωνία βέβαια πρωτίστως, αλλά είναι και ιδιαίτερα ταυτόχρονα. Είναι δηλαδή αν καταφέρει να σε κερδίσει ο κόσμος, δεν είναι... Ο Άγγελος Dragon Quest παίζει. Ναι. Dragon Quest παίζει. Άλλη άρρωστη αυτή. Και αυτό, αρχή... και αυτό στο Game Pass, παιδιά, ναι. Στην αρχή το Yakuza μπορεί να ξεκινήσει με ενθουσιασμό γιατί έχει πολύ ψηλά production values σε βίντεο και τέτοια, στο σενάριο του πώς δίνεται και αυτά. Εγώ βασικά έχω ασχοληθεί με δύο Yakuza, το 3 και το 0 νομίζω, αλλά μετά από ένα σημείο εμένα κάπου με χάνει. Το βρίσκω λίγο περίεργο αυτό τις διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές που κάνει σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και μετά πάει σε κάτι κουλά πράγματα εντελώς που αλλάζουν 180 μοίρες το ύφος. Και είναι παιχνίδια που είναι και κτίνη, έτσι, δηλαδή έχουν και πάρα πολύ υλικό και ώρες. Κάνε 30-40 ώρα νομίζω είναι κατά μέσο όρο τα περισσότερα. Και ίσως και πάει και πολύ παραπάνω γιατί έχει και πολύ εξτρά, έχουν και πολύ εξτρά υλικό. Απλά το θέμα είναι ότι... Εντάξει, εννοείται πάντα γούστα ένα, απλά το θέμα είναι ότι αν κάποιον τον πιάσει πολύ αυτό το στυλ των Yakuza και η κουλτούρα και η ιαπωνική που βγάζει και την αποδίδει πολύ πιστά, φαντάζομαι, οι Ιάπωνες το έχουν φτιάξει, τότε με όλο αυτό το υλικό που έχει βγει θα έχει να παίζει όλο τον χρόνο, έτσι. Ναι. Μόνο το Dead Yakuza. Μόνο το Dead Souls ήταν ένα spin-off. Με ζόμπι. Αυτό μόνο δεν έχει βγει. Ναι. Και κάποια άλλα που ήταν στο... Καλά. Αυτά νομίζω δεν κυκλοφόρησαν ποτέ εκτός Ιαπωνίας. Spin-off που ήταν στην Ιαπωνία τη φεουδαρχική. Το πήγαινε πίσω. Νομίζω δύο, δεν είμαι σίγουρος. Δεν τα ξέρω αυτά. Και μιλάμε τώρα για Yakuza τα οποία το 3, 4, 5 είναι remastered. Το 0 είναι πιο σύγχρονο, οπότε είναι και αυτό σύγχρονο παιχνίδι. Okay. Και το 1 και το 2 είναι τα Kiwami. Τα Kiwami, ναι. Τα οποία είναι remake ουσιαστικά. Επομένως, όλη η πενταλογία αυτή τη στιγμή, η εξαλογία μάλλον, πλην το τελευταίο που του Like a Dragon. Το οποίο είναι κάτι άλλο, έτσι. Είναι, αυτό είναι JRPG, είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι JRPG. Παίζεται άνετα από την άποψη του τεχνικού τομέα. Ναι. Είναι εντελώς εκμοντερνισμένη, έτσι. Και το 3, 4, 5 νομίζω στο PS3 και 4, όχι. PS2 και PS3 ήταν τα περισσότερα νομίζω. Εγώ δεν έχω παρακολουθεί στη σειρά. Το 3 πρέπει να ήταν στο PS3 βασικά, επομένως ήδη ήταν σε καλά επίπεδα έτσι τεχνικά. Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι, σε PS3 ήταν νομίζω. Πάντως η πλάκα είναι ότι αυτό το franchise έχει εξελιχθεί σε πιο δυνατό χαρτί της Sega τα τελευταία χρόνια, έτσι. Τι άλλο έχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, να μου πεις τι. Total War έχει βασικά. Ναι, καλά, αυτό είναι από τη Δύση. Εντάξει, καλά, προφανώς Sonic, αλλά ναι, θέλω να πω ότι απέκτησε μία ορμή, ας πούμε, στη Δύση, ετεροχρονισμένη και ειδικά με τα remasters και τώρα με τον Game Pass, πιστεύω θα του πάει πάρα πολύ καλά το franchise. Και νομίζω είχε πάει καλά και το Like a Dragon στο launch του, στο Series X και στο One. Πρέπει, και έρχεται, ναι, και έρχεται και στο PS5 κάποια στιγμή, νομίζω τον Απρίλιο, τον Μάιο. Ναι, της πάει καλά τη Sega το Yakuza. Αυτά όλα, παιδιά, θα τα βρείτε από αυτή την εβδομάδα, έτσι. Όλα αυτά που περιγράψαμε, που αναφέραμε προηγουμένως και τη Yakuza The Master Collection ή αυτόνομες κυκλοφορίες Yakuza 3, Yakuza 4 και Yakuza 5. Αυτές είναι οι κυκλοφορίες της εβδομάδας αυτής. Το Φεβρουάριο θα έχουμε λίγα περισσότερα πράγματα να δούμε. Εντάξει, όχι πολύ περισσότερα, ελαφρώς καλύτερη κατάσταση είναι από το Μάρτιο.
θα έχουμε πιο πολλές κυκλοφορίες. Και με αφορμή αυτό να περάσουμε και στην επικαιρότητα που έχω σημειώσει εδώ. Τελικά back catalog και παλιά παιχνίδια και παιχνίδια για PS4 και Xbox One θα ασχολούμαστε, γιατί όπως είπε σε ένα conference call ή κάτι στους μετόχους η CEO της AMD, τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν σε ό,τι έχει να κάνει με νέες κονσόλες και γενικότερα components, hardware components και για PC και κατασκευή PS5 και Xbox Series XS, λόγω των συνθήκων, και οι πωλήσεις μένουν χαμηλά στο hardware, οπότε ποιος θα επενδύσει να βγάλει παιχνίδι τώρα σε PS5 και σε... Μην το μετανιώσουν και το Resident Evil Village τίποτα. γι' αυτό είπα να δω. PS4, ναι. Ναι, αυτό είναι σημαντική είδηση, γιατί υπάρχει έτσι... ρε παιδί μου, ένα ερώτημα στον κόσμο. Πότε, πολλοί κόσμος με ρωτάει και εμάς και στις εκπομπές. Πότε θα έρθει η νέα παρτίδα, πότε θα πει η PS5, θα έρθουν στα μαγαζιά τα PS5, γιατί δεν βρίσκω Series X και γιατί τα πουλάνε αυτά. Αυτοί που έχουν Series X και PS5, πότε θα βγουν καινούργια παιχνίδια. Ακριβώς. Και γιατί το πουλάει ο άλλος 800 ευρώ στο τάδε φόρουμ, ας πούμε, στις μικρές αγγελίες, το Series X και 1000 και 800 και 600 ευρώ το PS5. Η απάντηση, παιδιά, είναι για να μην ψάχνεστε κιόλας κι εσείς. Θα φέρει 5 κομμάτια το τάδε κατάστημα και μάθαμε και αυτό και το ένα και το άλλο. Είναι ότι η παραγωγή έχει πρόβλημα. Η παραγωγή έχει πρόβλημα. Κονσόλες γενικότερα και στην παγκόσμια αγορά και ειδικότερα στην Ελλάδα, εκτός από κάτι σπασμωδικές κινήσεις που έρχονται 10, 15, 20, 50 κονσόλες για να ικανοποιήσουν κάποιες προπαραγγελίες που έχουν γίνει από τον Νοέμβριο, δύσκολα θα βρείτε. Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Από προς το Πάσχα να υπολογίζετε, εκεί Απρίλιο, τέλη Μαρτίου, Απρίλιο και προς το Πάσχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι νομίζω πολύ αργά φέτος, τέλη Απρίλιο, αρχές Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Και να, τα αποτελέσματα, μάλλον η αιτία αυτού του πράγματος, φαίνεται ότι δεν παράγουν τα εργοστάσια στους ρυθμούς που ενδεχομένως θα έπρεπε να παράγουν ή θα ήθελαν οι εταιρείες να γίνεται παραγωγή. Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο κονσόλες, επηρεάζει και τα PC και τα components και cards γραφικών κλπ. Οπότε μην περιμένετε πάρα πολλά. Και οι publishers το βλέπουν αυτό και γι' αυτό και δεν ακούμε και πολλά πράγματα για κυκλοφορίες. Και το Returnal πήρε καθυστέρηση. Mm. Όχι ότι το Returnal θέλω να πω ότι είναι... το Ratchet που περιμένω πώς και πώς εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, για το οποίο δεν έχουμε καμία ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχει μείνει σε ένα παράθυρο, σε ένα ως launch window, το οποίο το launch window τελικά δεν είναι 2 και 3 μήνες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μπορεί να είναι και 6 και 7. Αλλά ναι, πολύ χαμηλό, πολύ μικρή η κατεστήριξη. Δηλαδή υπάρχει, δηλαδή έχεις την οποιαδήποτε ελπίδα ότι το Ratchet θα είναι πριν του χρόνου το φθινόπωρο? Όχι. Όχι. Με Χριστούγεννα. Μπορεί να την είχα την ελπίδα αυτή, ας πούμε, τον... Εδώ δεν έχουμε δει, πέρα από εκείνο το βίντεο, δεν έχουμε δει εικόνα. Δεν ξέρουμε καν να αρχίσετε ναι. το παιχνίδι. Όχι, αυτή τη στιγμή, Σάβα, είμαι πεπισμένος ότι και με την καθυστέρηση του Returnal, γιατί η Sony, ξέρεις, τέλος πάντων, σαλαμοποιεί τις κυκλοφορίες της, τα exclusives, ανά 2-3 μήνες. Με το Returnal να πηγαίνει Απρίλιο, είτε στην καλύτερη περίπτωση καλοκαίρι, γιατί το έκανε και αυτό η Sony πέρσι με το Last of Us και με το Ghost of Tsushima, είτε καλοκαίρι, είτε φθινόπωρο, όπως το πες. Ναι. Δεν έχω ελπίδα για κάτι άλλο. Είναι πολύ χαμηλή η εγκατεστημένη βάση και είναι τεράστιο ρίσκο η κυκλοφορία μιας μεγάλης παραγωγής που ενδεχομένως να έχει κοστίσει εκατομμύρια δολάρια. Ναι, του βγάζει σε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτό, γιατί μονολογώ, συγγνώμη. Ναι, εγώ από ό,τι κατάλαβα, ένα μεγάλο εργοστάσιο, μια μεγάλη εταιρεία. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή που κάνει τα chips. Όχι τα chips. Τα πατατάκια. Τα chip, ναι. Για μια εταιρεία ουσιαστικά μιλάμε,
που έχει αναλάβει την παγκόσμια τροφοδοσία. Έτσι φαίνεται. Είναι λοιπόν τα ωραία. Της ελεύθερης αγοράς, ναι, ανταγωνισμός κτλ. Και όχι μονοπόλιο. Και παράγει για τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και προφανώς υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Η κατάσταση με τα ούτως ή άλλως με τα. Δηλαδή είναι η φάση λίγο μπρόκειρο μας και πίσω ρέμα. Δηλαδή κάποιος που αυτή τη στιγμή θέλει λίγο να αναβαθμιστεί για επόμενη γενιά και να μην μείνει με ένα PC τετραετίας ή ξέρω εγώ με μια κονσόλα της προηγούμενης γενιάς, είναι ή και καινούργιες κονσόλες που δεν υπάρχουν ή ένα PC το οποίο θα του βγει ο κούκος αηδώνει. Ωραία φάση. Μάλιστα. Ναι. Οπότε το να ερχόμαστε εμείς που έχουμε τις νέες κονσόλες και να λέμε γιατί δεν βγαίνει πιο νωρίς το Ratchet είναι λίγο άκερο και άκυρο. Γιατί δεν υπάρχουν καινούργιες κονσόλες στην αγορά. Ναι, ναι. Είμαστε μια τρομακτικά μικρή μειοψηφία ενός δυνητικού κοινού το οποίο θα μπορούσε να φτάνει 150-160 εκατομμύρια σε 4-5 χρόνια. Και είμαστε 3-4-5 εκατομμύρια, πόσα είναι. Ναι, δεν πρέπει να είναι παραπάνω οι κονσόλες που έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν είδα και νούμερα, αλλά δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Ναι, δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ικανοποιητικά τουλάχιστον για να βοηθήσουν ένα παιχνίδι να πάει στην αγορά. Γιατί όταν έχεις μια εγκατεστημένη βάση 100 εκατομμυρίων, 110, ξέρω εγώ, πες 100 PS4, να το κάνουμε στρογγυλό. Και ένα παιχνίδι σε εγκατεστημένη βάση 100 εκατομμυρίων, ένα καλό παιχνίδι, ένα προωθημένο, ένα δυνατό παιχνίδι, πουλάει 6, 7, 8, 9, 10 εκατομμύρια τεμάχια, καταλαβαίνεις ότι το αντίστοιχο παιχνίδι σε εγκατεστημένη βάση 3, 4, 5, 6 εκατομμυρίων δεν θα βγάλει τα λεφτά του ποτέ. Και τα λεφτά ενός παιχνιδιού βγαίνουν το πρώτο διάστημα της ζωής του, οπότε ναι, το ρίσκο είναι πλέον τεράστιο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και τέλος έχουμε την απόκτηση ενός μειοψηφικού πακέτου που είδαμε, της Dontnod από την Tencent, η οποία Tencent αρπάζει γύρω-γύρω, Σάβα, αρπάζει. Θα μπει παντού. Ναι. Ναι. Θα μπει παντού. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε από αυτού. Νικόλα, δεν ξέρω αν άκουσες που είπα. Ναι, ναι. Να. Έχουμε πολλά παλικάρια πάντως που ασχολούνται με μετοχές από ό,τι είδα και ψηφικά πακέτα και συστάσεις και τη σύσταση των διοικητικών συμβουλίων και εγώ δεν ξέρω τι. Οπότε κάτι ίσως έχουν να πούν αυτοί. Πάντως έχει αρκετό ενδιαφέρον το γεγονός ότι η απόκτηση από εδώ και από εκεί πακέτων από μια κινέζικη εταιρεία, για παράδειγμα, δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς. Έχει πλάκα βέβαια να σκεφτούμε η μονοπωλιακή συμπεριφορά δυτικών εταιρεών που ακριβώς έχει οδηγήσει. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τα μεγαθύρια, τα μονοπωλιακά μεγαθύρια στη δυτική βιομηχανία, δεν έχουμε προκόψει ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έγινε η Activision ένα κτίνος μιας εταιρείας, ας πούμε, η οποία είχε ποιος θυμάται πόσα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή έχει το εξής ένα, το εξής δύο. Τρία. Ένα Warcraft, ένα Call of Duty και ενίοτε καμιά άλλη κυκλοφορία. Ναι, ναι, και μία Blizzard, ναι, ναι, η οποία λειτουργεί σχεδόν ημιαυτόνομη εκεί μέσα βέβαια. Και αυτοί βέβαια έχουν εμπλακεί με τους Κινέζους, έτσι, δηλαδή και ναι, εκεί. Σύμφωνοι. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι γενικά δεν έχει να κάνει με το ότι είναι μια κακή κινέζικη εταιρεία που θα μας αλώσει το υπέροχο και υγιές δυτικό περιβάλλον. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω από πού προκύπτει, ας πούμε, το άγχος όταν ήδη μεγάλη δυτική κολοσσία έχουν συμπεριφερθεί με το χειρότερο τρόπο στις δικές τους ιδιοκτησίες. Στις δικές τους ιδιοκτησίες. Μπορεί να πώς λειτουργήσει. Έχει καταφέρει μια EA, δηλαδή, γινόμενη μια τεράστια εταιρεία, ούσα μια τεράστια εταιρεία, να απαξιώσει το 90% των franchise. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό ας αναρωτηθούμε. Μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, γιατί με τη χρηματοδότηση που από ό,τι φαίνεται δίνει, χωρίς κανένα προβληματισμό, σε μικρότερα στούντιους να τα βοηθήσει να προχωρήσουν, να κάνουν το επόμενο ναι, βήμα. Ποιος ξέρει, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο στις σημειώσεις εδώ, παιδιά. Αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι, αλλιώς πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Ελπίζω μόνο η Dontnod τώρα που θα πέσει και ρευστό να μην αρχίσει να βγάζει τρία παιχνίδια στο εξάμεινο. Γιατί αυτοί το έχουν λίγο. Άλλα τρεις μήνες να σκάνε και με κανένα παιχνίδι και να λες. Yes. Ναι. Βγάλτε πρώτα ένα κανονικό παιχνίδι, ρε παιδί μου, και μετά. Ναι, ναι. Θα ήθελα να τους έβλεπα να κάνω μια προσπάθεια πάλι σε στυλ Remember Me. Δεν ήταν κακή προσπάθεια αυτή. Έχουν εστιάσει πάρα πολύ στο αφηγηματικό του Life is Strange και
Εγώ θα ήθελα να τους δω να ξανακάνουν προσπάθεια στο Βαμπύρ να και σκάσουν Βαμπύρ. Οι haters. Και... να σκάσουν, μου φάγαν την ψυχή με το Βαμπύρ. Με το Βαμπύρ. Λοιπόν, αυτά παιδιά, έχετε να προσθέσετε κάτι, μην κόψω απότομα. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Θα τα πούμε τη Δευτέρα και αύριο, άμα θέλετε, άμα είμαστε παρέα και τη Δευτέρα και όποτε θέλετε. Έχουμε διάφορα, τα λέμε πολύ συχνά πλέον. Δευτέρα βράδυ, κάθε Δευτέρα βράδυ, καλά να είμαστε, webcast στις 9, 2-2,5-3 ώρες εκπομπή κάθε Δευτέρα βράδυ. Τα streams συνεχίζονται, εγώ Τετάρτη και Παρασκευή πλέον τα classics, ο Νικόλας πλέον σχεδόν καθημερινά, αλλά αναλόγως με το χρόνο που έχει, εννοείται. Παρασκευή πλέον bitcasts με επικαιρότητα εβδομάδας, reviews κλπ. Και τα video reviews, να μην ξεχνάτε, είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και θα την προσπαθήσουμε, θα τη συνεχίσουμε με 1-2 βίντεο τέτοια την εβδομάδα στα πιο έτσι, σημαντικά παιχνίδια. Ελπίζουμε να σας αρέσουν και να πάνε όλα καλά. Θέλουμε και τη βοήθειά σας και τη στήριξη, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές και στο κανάλι, κυρίως στο www.gameover.gr. Εκεί εγώ ένα disclaimer. Εσύ είσαι ο master of disclaimers, αλλά θα το κάνω εγώ το disclaimer. Επειδή ευχάριστο είναι αυτό βέβαια, μπαίνει και πολλοί κόσμος στο YouTube, γιατί είναι από μόνο του ένας τύπος συμπεριφοράς ιντερνετική στο YouTube και παρακολουθεί το περιεχόμενο και του Νίκου και, και της σελίδας και τα δικά σου streams και τα webcast και τα λοιπά. Πάντα στο μυαλό σας ότι υπάρχει μία σελίδα από πίσω, μία ιστοσελίδα με κείμενα, παρουσία, πολυετή παρουσία των συμμετεχόντων σε όλα αυτά τα βίντεο και τα λοιπά. Δεν είμαστε YouTube κανάλι. Όταν μου πείτε και εσείς οι δύο οι υπόλοιποι ότι είμαστε YouTube κανάλι, να μου πείτε για να την κλείσω και την κάμερα, να κλείσω και τα μικρόφωνα. Δεν είμαστε YouTube κανάλι. Οι απόψεις που εκφράζονται και στα webcast και στα vidcast και κατά τη διάρκεια των streams και σε όποιες άλλες συγκυρίες και περιστάσεις YouTube-ικές, δεν είναι μεμονωμένες απόψεις στα τρίλεπτα, τετράλεπτα, πεντάλεπτα που ακούτε εκεί. Από πίσω υπάρχει ένα background, υπάρχει μια κειμενογραφία, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχουν κατατεθειμένες απόψεις, οι οποίες υπήρχαν και στο παλιό το forum, το οποίο προς το παρόν έχει κάτι φτερά, θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε λίγο, γράφαμε και τα χάσαμε όλα. Λοιπόν, στα κείμενα, στα σχόλια κτλ. Δεν είναι τι πέταξε ο καθένας ένα λεπτάκι πάνω σε ένα βίντεο, τι είπε εκεί και τι εννοούσες ρε και ποιον σπρώχνεις ρε και ποιο... και ποιον hate ρε και ποιον αγαπάς ρε και τα λοιπά. Αυτό θέλω να πω. Να μπαίνετε, όσοι δεν ξέρετε την ιστοσελίδα, να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα να διαβάζετε. Έχει πολύ ωραία κείμενα. Ξέρω, είναι πλέον λίγο ξένο προς την συμπεριφορά του καθενός, ο οποίος θέλει να βλέπει νεάκια στο Facebook ή σε πιο ούτε καν ειδήσεις, ούτε καν ειδήσεις. Το ναι, τίτλο. Να σκρολάρονται προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Και να προσθέτει το thumb up, thumb down και εγώ δεν ξέρω τι, ή να βλέπει ένα πεταχτό βιντεάκι στο YouTube. Υπάρχει πάντα η ιστοσελίδα. Αυτή είναι ο συνεκτικός δεσμός όλων αυτών των προσώπων, όλων αυτών των απόψεων και όλες αυτές τις παρέες βέβαια. Εγώ ετοιμαζόμουν να πω κάτι, να κάνω ένα λογίδριο, αλλά με πρόλαβε και τα είπε όλα, what he said. Είναι πολύ σημαντικό αυτό παιδιά, το site ήταν, είναι και όσο έχουμε δυνάμεις και είμαστε καλά, θα παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα. Προσπαθούμε να κάνουμε και πράγματα στο YouTube, γιατί αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνονται και εκεί ενέργειες και να το παλεύουμε. Αλλά το site, τα κείμενα, οι απόψεις, οι άνθρωποι πίσω από το Game Over, 15 παιδιά, είναι η ψυχή του και η όλη η ουσία. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο... Η σελίδα είναι η βάση. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει όλος ο πλούτος που τα είπε όλα ο Σάββας. Ναι. Λοιπόν, δουλεύει και το search πλέον. Δουλεύει και το search, το site. Το βασικότερο, ναι, και το site, πέρα από ρυθμίσεις tweaks που λένε στο χωριό μου, λειτουργεί άψογα. Ταχύτητα, εμφάνιση σελίδων, τα πάντα.
Ναι, αναφέρω το search γιατί είναι το βήμα, έτσι, είναι ο προθάλαμος για να βρείτε, σε μια βιβλιοθήκη η οποία 15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή κρατάει 16 χρόνια. 16, φτάνει σχεδόν 16 χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά έχει πολύ πλάκα να ξέρετε δηλαδή τι έλεγε ο Καλήφας για το Oddworld, ξέρω εγώ. Το 2006, ναι, που το είχα βάλει 7 και ακόμα μου το λένε. Και θα το λένε για πολλά χρόνια. Ή εγώ για το Fable 3. Ή ο Μαρκόγλου για το Κέιναν Λίντς. Λέμε το. Τι θυμήθηκε. Είναι βεβαρημένο το παρελθόν. Όλοι το... Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Πρώτα απ' όλα, www.gameover.gr. Επισκέψη, σχόλια, συμμετοχή. Και στη συνέχεια, like αν σας αρέσουν και subscribe εδώ στα πράγματα που κάνουμε στο YouTube. Και θα τα λέμε συχνά. Να είστε καλά. Γεια σας.